ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εγκαταστήσει ένα αστυνομικό κράτος. Η αστυνομία ρυθμίζεται της παιδείας. Η αστυνομία ρυθμίζεται των μεταναστών. Η αστυνομία ρυθμίζει το σωφρονιστικό σύστημα. Η αστυνομία ρυθμίζει ποιο καπνίζει και ποιο δεν καπνίζει. Όχι η διοίκηση που όφιλε. Δηλαδή. Προσέξτε για να σα προλάβω. Όχι η διοίκηση. Όχι λέω διοίκηση, γιατί ναι. Γίνεται αστυνομικό κράτος. Η αστυνομία ρυθμίζει. Τώρα περιπτωσιολογείται, τα... κύριε καθηγητά. Αυτά 7, είναι αυτά που 8. Λέτε τώρα. Δεν ισχύουν. Δεν είναι περιπτώσεις. Και δεν συνιστούν αστυνομικό κράτος. Η αστυνομία. Έτσι. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Αν έχετε παρατηρήσει σε όλα τα κανάλια. Είναι σκόπιμο γιατί πρέπει να πούμε αυτό που είναι το σωστό. Δεν με αφήνετε. Σε όλα τα κανάλια, το σωστό δείτε... για εσάς, το σωστό για μένα λέω. Κοιτάξτε, κύριε Κόμμα. Ξέρετε γιατί ήρθα εδώ. Λέω λοιπόν. Θα σας πω. Θα σας πω, λέτε αστυνομικό κράτος. Μπορώ έχετε να πω κάτι ακούσει, γιατί ήρθα εδώ. Έχετε ακούσει όλες τις γειτονιές που ζητάνε αστυνομικούς. Μπορώ να πω γιατί κράτος. Ήρθα εδώ. Εδώ δεν πάνε οι αστυνομικοί, δεν έχουμε αστυνομικού. Εδώ ήρθα εδώ. Ναι, πείτε το κύριε Μάρκο. Γιατί δεν πρόκειται ούτε εσάς να πείσω, ούτε εσείς να με πείσετε. Μα δεν είναι το θέμα είναι του διαλόγου, δεν είναι να πιστούμε. Ήρθα λοιπόν να για να πω τη γνώμη μου, να ακουστώ κι εγώ και αυτό. Φυσικά. Γιατί ο κύριος Λαμπαδάς που του είπατε ότι έχει τρόπους να μεταλαμπαδεύσει. Έχει βεβαίως, δεν έχει. Τι είναι αυτή του. Τα δεν είμαστε 73, τα μέσα μαζικής κύριε καθηγητά, δεν είμαστε 73. Ναι, τα μέσα μαζικής αυτό είναι ενημέρωσης παροδία. Ποτέ είναι τον κύριο Λαμπαδά δεν θα τον καλέσουν Λαμπαδάς. Εδώ πέρα. Θα τον καλέσουμε, αφού τον καλέσαμε όμως. Θέλω να σας ενημερώσω ότι κάθε μέρα από το σταθμό μας περνούν 4 έως 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, συνεχίζω. Και εκπρόσωποι της νεολαίας. Αυτό που λέτε αποδομείτε με τη μία. Για να μιλήσουμε. Λοιπόν, ολοκληρώστε κύριε Μάρκου. Και το εξής. Έχουμε και έναν άλλο μεγάλο θέμα. Είναι οι μέρες. Έγιναν τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ελπίζω έρχονται και οι επόμενες 3 μέρες, οι οποίες ελπίζω με αγωνιστικότητα και ευθύνη να περάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ξέρετε τι έχουμε, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ξέρετε τι άλλο έχουμε αυτές τις μέρες όμως. Έχουμε τους Financial Times που χθες είπανε ότι ο Μητσοτάκης είναι πλυντήριο του μαύρου χρήματος. Να τελειώσουμε το θέμα. Λοιπόν, έχουμε... Σας παρακαλώ, δεν θα μου επιβάλλετε εσείς στην ατζέντα σας. Όχι, συγκυρία, να σας φούλω απευθύνομαι. Λοιπόν, έχουμε προχθές... που δεν ήμουν φοιτήτριά σας. Ευτυχώς. Δεν θα μπορούσα. Ελάτε, κύριε Βιβλή. Ευτυχώς που δεν ήμουν φοιτήτριά σας. Όλους θα μας ακούω, Μάρκο. Για αντικειμενικούς λόγους. Λοιπόν, η κυρία Πιπηλή, ο λόγος στην κυρία Πιπηλή. Όχι, όχι, όχι. Τίτλους λοιπόν. Οι Financial Times γράψανε χτες. Είναι άλλο θέμα αυτό. Ότι είναι... Ναι, ακριβώς είναι αυτός είναι ο αποπροσανατολισμός. Δεύτερο. Ελάτε. Ο Φρουζής δήλωσε χτες ότι ήταν ο χορηγός και υποστηριχτής του Μητσοτάκη. Δεν θέλετε να τα ακούσετε. Ναι, ο χορηγός του Μητσοτάκη για να γίνει αρχηγός. Και τελευταία φράση. Λοιπόν. Και να σας κάνω το χατήρι. Τα μπάχαλα είναι τα λευκά κολάρα που ψήφισε για να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους. Και η κυρία Πιπηλή πριν από 3 μέρες. Κυρία Πιπηλή, ελάτε. Πάντως η κυρία Πιπηλή δεν σημειώνει. Τα έχει στο μυαλό της που εξακολουθεί να είναι το κράνος της. Το κράνος της και το στυλιάρι της απέναντι στις υπερβολές και αυτά στα φανατισμένα λόγια που εξτομείται όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν υπάρχει άσυλο. Μόνο επιχείρησαν οι συγκεκριμένοι χώροι να το επιβάλλουν στην Ελλάδα. Λύσαμε, ήρθαμε κι εμείς στο όχι μισό λεπτό. Όχι, συγγνώμη, γιατί περιμένω υπομονετικά. Μα, μια ώρα. Λοιπόν, σε όλα τα πολιτισμένα μέρη του κόσμου και είναι πάρα πολλά, η είσοδος στα πανεπιστήμια γίνεται με ένα εσωτερικό έλεγχο. Με κάρτα, όπως γίνεται σε όλα τα δημόσια κτίρια. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει τα πανεπιστήμια να το χειριστούν και οικονομικά, αν θέλουν ενίσχυση να πάρουν αυτού του είδους τα συστήματα, εμείς οι νομοθέτες. Όχι, μισό λεπτό. Οι νομοθέτες θα τα δώσουν. Καλημέρα, κύριε Μάρκο. Ευχαριστούμε. Sky.gr sky.gr. Οι ειδήσεις